Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ποια είναι η αναγκαιότητα να κάνετε καταλήψεις? Η αναγκαιότητα να κάνουμε καταλήψεις είναι απλή. Έχουν περάσει πλέον 2 εβδομάδες όπου τα σχολεία λειτουργούν κανονικά όπως μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά συνεχίζουμε να είμαστε στιβαγμένοι 20-25 άτομα σε μία τάξη με μόνη προστασία μας στη μάσκα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι έχουμε οικογένειες στο σπίτι και όλοι φοβόμαστε και για τους εαυτούς μας αλλά και για τους γονείς μας, τους παππούδες, τις θείες. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη τα 20 και 25 τμήματα να σπάσουν αυτή τη στιγμή. Καθώς πολύ εύκολα μπορούμε να κολλήσουμε το οτιδήποτε. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Για τη μάσκα έχετε αντίρρηση, τη φοράτε τη μάσκα, είσαστε υπέρ της μάσκας? Είμαστε υπέρ της μάσκας. Η μάσκα είναι ένα από τα όπλα μας που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή στην αντιμετώπιση αυτού του καινούργιου ιού. Δεν μπήκαμε ποτέ στη λογική να μην φοράνε τα παιδιά μάσκα. Ίσα-ίσα ακόμα και στις καταλήψεις μας τα παιδιά φοράνε μάσκα και με δικιά μας προτροπή αλλά και με δικιά τους πρωτοβουλία κρατάμε αποστάσεις καθώς διεκδικούμε αραίωση των τμήματων, άρα είμαστε στον αγώνα για αυτόν τον λόγο, αλλά δεν θα κολλήσουμε στον αγώνα για αυτόν τον λόγο. Οπότε είμαστε και πολύ συνεπείς. Θα συνεχίσετε δηλαδή, λέτε, μισό λεπτό. Ξέρετε, μπορεί αρκετά από τα αιτήματά σας να είναι σωστά. Κανένας δεν διαφωνεί ότι τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στιβαγμένα μέσα στις αίθουσες. Κανένας δεν λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθαρίστριες οι οποίοι να απολυμμένουν τους χώρους και εκεί που υπάρχουν ελλείψεις να συμπληρωθούν. Όμως η κατάληψη λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή θα μπορούσατε να δημιουργήσετε μια άλλη μορφή αγώνα, γιατί υπάρχει και τ' άλλο και θα πρέπει να σας το πούμε. Ότι είσαστε υποκινούμενοι. Ότι είσαστε υποκινούμενοι από κάποια κόμματα ή από κάποιους συνδικαλιστές ή κάποιες οργανώσεις για να κάνετε αυτές τις κινητοποίησεις. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω είναι πολύ φανερό ότι είμαστε υποκινούμενοι απλά από την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μας έχει αφήσει στο έλεος των δικών μας δυνατοτήτων, καθώς και οι μάσκες οι οποίες μοίρασε είναι υπερμεγέθης, είναι σαν αλεξίπτωτα, ειδικά για τα παιδιά του Δημοτικού. Άρα, αν κάτι μας παρακινεί και μας υποκινεί, όπως όλοι μας κατηγορούν, είναι η ανεύθυνη πολιτική στάση της κυβέρνησης. Ξάνθε, μπορεί να λυθεί το θέμα των αιθουσών στο σχολείο σας? Άμεσα, τώρα που μιλάμε. Τώρα μπορεί να λυθεί. Με ευθύνη της κυβέρνησης, να υποθέσω ότι με ρωτάτε. Δεν ξέρω, εσείς έχετε να προτείνετε δηλαδή εμείς κάτι? Εμείς έχουμε να προτείνουμε το απλό εξής πράγμα. Ναι. Γιατί είμαστε μαθητές οι οποίοι με μεγάλη ευθύνη και προσεκτικότητα καθίσαμε κλεισμένοι στα σπίτια μας έως ότου έλυσε το lockdown, δεν είδαμε τους φίλους μας, αντισταθήκαμε σε οποιοδήποτε πειρασμό να σπάσουμε τα μέτρα. Μάλιστα. Και είδαμε το καλοκαίρι να πηγαίνουν έρχονται δισεκατομμύρια σε εταιρείες και μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά για τα σχολεία μας 7 μήνες δεν είδαμε καμία αναβάθμιση. Τώρα, βέβαια, να πούμε και τ' άλλο. Γιατί και εγώ πατέρας παιδιών. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω μονάχα. Παρακαλώ. Μία πολύ καλή λύση είναι να επιταχθούν δημόσια κτίρια και να δημιουργηθούν νέες αίθουσες και παράλληλα με αυτή την πράξη να προσληφθούν και καθηγητές οι οποίοι αυτή τη στιγμή φέτος σε μία χρονιά με τόσο μεγάλη ανάγκη σε περισσότερο και μόνιμο καθηγητικό προσωπικό, ξεκινάμε με 20.000 ελλείψεις παραπάνω από ό,τι πέρυσι. Όχι 20.000 ελλείψεις όλη την Ελλάδα, 20.000 παραπάνω. Κάτι άλλο. Για το θέμα αν είσαστε υποκινούμενοι ή όχι, ήταν ερώτηση. Δεν ήταν τοποθέτηση. Έτσι. Να το βάλουμε ξεκάθαρα και ανοιχτά. Και νομίζω ότι το έχεις αντιληφθεί ότι ρωτάμε και εσύ απαντάς και δίνουμε τη δυνατότητα να ακουστούν. Εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα αιτήματα τα οποία ακούγονται, για παράδειγμα, για το θέμα των εξοπλισμών. Γιατί να πάρουμε τα Ραφάλ και να μην πέσουν τα λεφτά στην παιδεία. Μάλιστα. Δεν είναι αναγκαίος και ο εξοπλισμός της χώρας? Γιατί αν δεν κάνω λάθος από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πέρασε, Γιάννη Στρατάκη, βοήθησε με, πέρασε ομόφωνα το θέμα των εξοπλισμών. Δηλαδή υπάρχει, μόνο το ΚΚΕ διαφωνούσε. Με τις όποιες μικρές ενστάσεις, αλλά με τις όποιες μικρές ενστάσεις. Άλλο το επιμέρους ενστάσεις, πραγματικότητα πέρασε από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων. Ναι, αυτό όμως δεν είναι επιχείρημα για την παιδεία. Όχι, όχι, να άλλο. Να μην δώσουμε χρήματα. Γιατί με την έκτακτη ανάγκη που έχουν τα εθνικά θέματα, αυτοί είναι οι αυριανοί πολίτες. Εγώ χαίρομαι όμως που ακούω ένα συγκροτημένο λόγο. Δεν με ενδιαφέρει το παιδί. Με ενδιαφέρει ο συγκροτημένος λόγος και δίνει μία απάντηση. Μια μούτζα δίνει σε αυτούς που τους κατηγορούν ότι κάνουν απεργία για τη στρογγυλή τυρόπιτα και για τη μάσκα. Ερώτημα και όχι θέση. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι δεν έχουν ακολουθηθεί δημοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για να γίνει κατάληψη σε ένα σχολείο? Δηλαδή τι? Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι μπροστάριδες στο θέμα των καταλήψεων,
Λένε κατάληψη χωρίς να έχει γίνει ψηφοφορία και δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί μπορεί να υπάρχουν και παιδιά τα οποία διαφωνούν. Και σε περιπτώσεις συγκεκριμένων σχολείων να είναι περισσότερα τα παιδιά που διαφωνούν με την κατάληψη και λιγότερα αυτά που συμφωνούν. Και βγαίνουν, ας πούμε, βγαίνει μειοψηφία και βάζει λουκέτο στο σχολείο. Ερώτηση και όχι τοποθέτηση, για να το ξεκαθαρίσω. Ισχύει αυτό? Δεν μπορώ να γνωρίζω σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχουν γίνει κατάληψη σε όλη την Ελλάδα, εάν η μειοψηφία είναι αυτή η οποία βάζει λουκέτο. Εγώ ξέρω το εξής. Είμαστε νέοι, στους οποίους έχετε δώσει το δικαίωμα να ψηφίζουμε. Άρα μας θεωρείτε πολιτικά όριμους. Επίσης, μας έχετε δώσει το δικαίωμα να παίρνουμε αποφάσεις στη ζωή μας από τα 16 μας χρόνια στο τι θέλουμε να ακολουθήσουμε. Μου φαίνεται υπερβολικά ανορθολογικό και χωρίς υπόσταση ο ισχυρισμός ότι σε ένα σχολείο των 300 ατόμων, αυτοί οι 250 οι οποίοι έχουν φωνή, κάθονται και υποδουλώνονται σε αυτούς τους 50 οι οποίοι με το ζόρι θα κάνουν μια κατάληψη με άσχημα αιτήματα. Μάλιστα. Στην ιστορία έτσι γίνεται πάντα. Αυτό λέει ξεκάθαρα. Και όταν ψηφίζει ο κόσμος, αγαπητέ φίλε, κύριε Γερμανάκο, όταν ψηφίζει ο κόσμος των 17 ή των 87 ετών σε όλο το διάνυσμα, είναι εκεί εφορευτικές επιτροπές, είναι εκεί διαδικασίες από την πολιτεία που διασφαλίζουν... Ο δημοσιογράφος που σας κάνει την ερώτηση, που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρος, για να το πω κομψά, ότι συμβαίνει στην περίπτωσή σας. Γιατί έχουμε περάσει όλα τα πανεπιστήμια, που είναι το επόμενο στάδιο από το δικό σας, και ξέρουμε πώς γίνονταν και πώς γίνονται οι γενικές συνελεύσεις. Μην πάμε όμως στη λογική της πλειοψηφίας ή μειοψηφίας. Γιατί ακόμα και μια κυβέρνηση όπως η σημερινή με το 40%, στο σύνολο του ελληνικού λαού είναι μειοψηφία. Γιάννη μου, τώρα τέσσερα χρόνια κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με το δεκανίκη του 3%. Άσε τώρα, σε μην ψάχνουμε λοιπόν. Και σε αυτή και στην προηγούμενη και προπροηγούμενη έτσι ήταν ακριβώς, όπως το λες. Συγγνώμη, εγώ απλά θέλω να ενημερώσω το εξής, ότι η πλειοψηφία των σχολείων, και εγώ θα πιστέψω πως και σχεδόν όλα τα σχολεία έχουν τηρήσει δημοκρατικές διαδικασίες. Μάλιστα. Και έχουν κάνει γενικές συνελεύσεις όπως αρμόζει και με βάση το καταστατικό, αλλά και με βάση την προσωπική και συλλογική ευθύνη όλων των παιδιών, καθώς δεν είμαστε χειραγωγήσιμοι, δεν είμαστε όντα τα οποία δεν σκέφτονται. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως και σε πολλές περιπτώσεις και χλεβαζόμαστε όταν πάμε να κάνουμε μια γενική συνέλευση σωστή και με σωστό τρόπο ψηφοφορίας έπειτα για το αποτέλεσμα. Και πολλοί μας συκοφαντούν, και ιδιαίτερα και αναφέρομαι στους διευθυντές. Καθώς η πλειοψηφία των καθηγητών είναι μαζί μας, οι διευθυντές όμως βάζουν ένα ζήτημα. Μια ερώτηση που θέλει να τον ευχαριστήσω. Έμεινε αναπάντητη. Αν η κατάληψη είναι το σωστό μέσο. Αυτή η ερώτηση δεν απαντήθηκε. Ναι, πιστεύετε. Αν η κατάληψη είναι το σωστό μέσο. Ναι. Εγώ έχω να πω το εξής. Ότι η κατάληψη αυτή τη στιγμή είναι ένα μέσο το οποίο είναι αποδεκτό από όλη τη μαθητική κοινότητα. Γιατί? Γιατί με την ίδια βαρβαρότητα η κυβέρνηση μας αφήνει στην άκρη. Όταν άρα είναι μια αντικυβερνητική κατάληψη. Αυτό θα το λέγατε αυτό αν υπήρχε ναι, και κυβέρνηση. Η κατάληψη αυτή τη στιγμή είναι μια αντικυβερνητική κατάληψη. Έχουμε συναντηθεί και με δημάρχους και με αντιδημάρχους και με δευτεροβάθμιους. Μάλιστα. Και όλες οι απαντήσεις είναι αυτά. Αυτή είναι η υπόθεση του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα λοιπόν, και εμείς προβαίνουμε σε μέτρα πιο άμεσα, τα οποία θέτουν το ζήτημα επιτάπητος. Πιστεύω ότι η δημοκρατικότητα. Πρέπει να ταρακουνηθεί κοινή γνώμη. Πιστεύω ότι νομίζω ότι το επιτυχάνουμε.